Δεν βρήκανε πάνω την ταυτότητα. Καλύτερα. Καλύτερα. Τι θα πει αυτό? Τι με ρωτάτε, δεν μπορώ, δεν θέλω. Τι παραπείρα δεν μπορείς, δεν θέλεις. Να μπορείς και να θέλεις. Σε παρακαλώ. Σήμερα πρέπει να τελειώνουν όλα εδώ μέσα. Σε παρακαλώ. Εμένα παρακαλώ, στον κύριο Λεμέντεγα. Αυτός ανακρίνει. Μαριάννα, πρέπει να μας πεις πώς έγινε και χτυπήθηκε. Είχε έρθει πάλι και μου ζητούσε λεφτά, έκανε σαν τρελός για τη δόση του. Άρχισε να με χτυπάει και κάποια στιγμή έβγαλε το πιστόλι του και πάλεψα άγρια για τη ζωή μου. Χτυπήθηκε με το δικό του το πιστόλι που το κρατούσε στο χέρι του. Έτσι το θέλει ο Θεός να σκοτώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Τι του βρήκες τρε γαμώ το κερατό μου γαμώ, δεν ήθελα να ξέρω. Για να μπορέσω να καταλάβω κι εγώ δηλαδή, γιατί δεν χωράει το μυαλό μου. Αυτός ο αλυταράς δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, αυτόν βρήκες γαμώ το να σχετιστείς δηλαδή. Τον αλυταρά, πες μου για να μπορέσω να καταλάβω. Τι σε τράβηξε κοντά του? Τίποτα δεν με τράβηξε. Τότε. Τίποτα. Τότε. Κάτι άλλο με έδαινε μαζί του. Τι άλλο? Ότι έπρεπε να τον πονάω από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Γιατί γάμω το, γιατί? Γιατί αυτός ο αλήτης, αυτός ο δίθεν εραστής μου που τόσο καιρό μου πετά στα μούτρα σαν λάσπη, είσαι έτοιμος να πάρεις και μια ζύγη ο Ρεστάτη. Είναι αδερφός μου. Ο αδερφός μου είναι ο Σταύρος. Ο Δραπέτης, τον ξέρεις. Και πιο παλιά μας είχε αναστατώσει. Και γιατί δεν μου μιλούσες? Γιατί ήξερα, Ρεστάθη, ότι αν σου μιλούσα θα άτριχες να τον βρεις. Αυτός κρατούσε πιστόλι, φοβόμουν ότι αν τραβήξει πρώτος. Δεν ήθελα να μου φέρουν τον άντρα μου νεκρό. Γιατί βλέπεις εγώ πάνω απ' όλα, πάνω από τις πίκρες, περνούσα πάνω από τις προσβολές της, τα ταπεινώσεις που μου έκανες εσύ, πάνω από την αγωνία, τον τρόμο μου, πάνω απ' όλα αυτά, αυτό που μετρούσε για μένα, ήταν η δική σου ζωή. Και δεν μπορούσα να δεχτώ να χάσεις εσύ τη δική σου ζωή. Για κανέναν. Για κανέναν στον κόσμο. Είναι